Επιστρέψαμε σε ένα ακόμα επεισόδιο, Τζόγκο Μπονίτο. Ελπίζω να περάσατε όμορφα σε όλο αυτό το διάστημα που είχαμε ανάμεσα στο προηγούμενο και σε αυτό το επεισόδιο. Και αν δεν περάσατε όμορφα και είχατε κάποιε αναποδιέ, ατυχίε ή οτιδήποτε, ελπίζω να βγήκατε πιο δυνατοί ή να βγείτε πιο δυνατοί στην πορεία. Γενικότερα, τα καλύτερα εύχομαι. Τώρα που είμαστε στην αρχή, ε, θέλω να γίνω έτσι πάλι λίγο. να μα πιάσουμε όλο το ζουμιά, να γίνω πάλι λίγο. Σχετικά γραφικό ενδεχομένω, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για το feedback που δέχομαι κυρίω στο inbox του Instagram. Πάρα πολλά μηνύματα από πάρα πολλά παιδιά, τα οποία είτε μου λένε απλώ μια γνώμη, είτε μου γράφουν ολόκληρο εντόνι, Το οποίο επίση εκτιμώ και τα δύο. Δηλαδή, όπω εκφράζει ο καθένα, είμαι πάρα, πάρα πολύ χαρούμενο να το διαβάζω. Ε, ακόμα κι αν έχει μια παρατήρηση ή μια διόρθωση, οτιδήποτε έτσι. Δεν μιλάμε μόνο για τα καλά, δεν είμαστε ανοιχτοί μόνο για καλά σχόλια. Είμαστε ανοιχτοί και στην κριτική. Αρκεί να είναι καλοπροαίρετη, ακόμα και αν είναι σχετικά αρνητική. Εκείνη τη στιγμή. Αν είναι καλοπροαίρετη, γίνεται για να διορθωθεί, γίνεται για να πα την ιστορία παρακάτω, να βγει κάτι πιο όμορφο. Οπότε είναι εξίσου σημαντική και πολλέ φορέ πιο σημαντική. Παρ' όλα αυτά, έχω δεχθεί πάρα πολλά κυρι... ε, σεντόνια, κυρίω μετά το podcast που έκανα για την ιστορία με τον ε, πατέρα μου. Και το περιεχόμενο, πέρα από το κομμάτι ότι. Ε, Μπράβο, ρε Μάγκα, είσαι ωραίο και οτιδήποτε το οποίο έτσι, επικροτεί αυτή την κίνηση του να κάνω αυτό το ταξίδι με τον πατέρα μου. Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά λέγοντα, ε, μπορεί να είναι 5 με 10, αλλά δεν τα έχω μετρήσει ενδιάμεσα, τα οποία είναι αρκετά, τα οποία δηλώνουν είτε πρόθεση είτε αποφασιστικότητα να κάνουν ακριβώ το ίδιο με τον δικό του πατέρα ή θείο ή οτιδήποτε. Του έχει σημαδέψει, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άνθρωπο από το συγγενικό σου και γενικότερα από το φιλικό σου περιβάλλον που σε έχει, σε έχει σημαδέψει εκεί παιδικά ότι πρέπει να είναι τέτοια καλά μόνο ο πατέρα σου. Και δείχνουν αυτή την πρόθεση να κάνουν ακριβώ το ίδιο εμπνευσμένοι από αυτό που ανέβασα εγώ είτε στα social media είτε που είχαμε στο, σε εκείνο το podcast. Κάτι το οποίο πέρα από το ότι είναι πάρα πολύ τιμητικό να αντιλαμβάνεσαι ότι η δουλειά σου έχει αυτή την διεισδυτικότητα στη ζωή των άλλων με την καλή έννοια. Γιατί αυτό είναι και ο, ο μεγάλο στόχο. Αυτό είναι το νόημα. Να μπορεί να ασκήσει μια καλώ εννοούμενη επιρροή, να μπορέσει τον άλλον να τον, να τον οδηγήσει σε μια πολύ καλή απόφαση ή σε μια φαινομενικά καλή απόφαση. Αυτό νομίζω είναι ο μεγαλύτερο στόχο και είναι αυτό το οποίο πέρα από το ότι με τιμάει απίστευτα, με κάνει και φοβερά χαρούμενο και λειτουργεί ω καύσιμο για τη συνέχεια. Ε, θα σταματήσω εδώ πέρα να βάζω. Σ' παραπάνω και να μα πιάνω το ζουμιά. Απλά έτσι μ' αρέσει να το επισημαίνω συνέχεια, γιατί ε, αρχικά νιώθω ότι σα ξεκλειδώνει κάποιο που δεν συνηθίζεται να επικοινωνείτε ε, με άτομα τα οποία δεν γνωρίζετε άμεσα και σα βάζω μια δικασία και το κάνετε αυτό, έστω και σε inbox επίπεδο. Δεν είναι απαραίτητο να αφήσετε ένα σχόλιο στο podcast ή κάποιο δημόσιο σχόλιο. Και inbox μπορούμε να το κάνουμε. Νομίζω ότι έχω αποδείξει πω τη συντριπτική πλειοψηφία του σχόλειου τι να απαντάω και των μηνυμάτων, κάποιον μπορώ να μου ξεφύγει και συγγνώμη. Συνεπώς, ε, αυτό το αναφέρω και τώρα, όχι μόνο λοιπόν για τα podcast, όχι μόνο για αυτά που ανεβάζω, αλλά και για οτιδήποτε ε, στο οποίο νιώθετε πώ μπορώ να σας βοηθήσω. Φερρυπίν, ένα ταξίδι σας στο εξωτερικό, θέλετε να πάτε να πάρετε ένα εισιτήριο κάπου ή θέλετε να συζητήσουμε έστω και επιδερμικά, έστω και γρήγορα, το οτιδήποτε πάνω από το ποδόσφαιρο, ακόμα και μακριά από το ποδόσφαιρο, γύρω από τον αθλητισμό ή και έξω από τον αθλητισμό. Είμαι ανοιχτό και πλην ενδεχομένω ξαναλέω ελαχίστων εξαιρέσεων ε, θα τα απαντήσω όλα. Ένα δεύτερο το οποίο θέλω να κάνω τώρα που είμαστε σχετικά στην αρχή, αν και έχω φροντίσει ήδη να βάλω πάρα πολύ σάλτσα ήδη, το ξαναλέω, βλέπετε, έχω επίγνωση τη ε, κατάσταση. Είναι αυτό που συνήθω κάνω στο τέλο των επεισοδίων, αλλά θα το κάνω τώρα στην αρχή έτσι να δούμε λίγο τη διαφορά. Είναι δεδομένο στατιστικά, γιατί για του λάτρε τη στατιστική ενέτη 2023 που ξεκίνησε και 2024 που διανύουμε ισίω τώρα, έχουμε την πολιτεία να ξέρουμε ακριβώ τα νούμερα που υπάρχουν, είτε σε ακροάσει, είτε σε followers, οτιδήποτε. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι ακούμε το podcast περισσότεροι από όσοι το, το ακολουθούμε ή από όσοι το έχουμε κάνει μια κριτική. Συνεπώ, εφόσον το ακούτε, κυρίω απευθύνομαι σε εσά, όσοι είστε ε, καινούργοι, προφανώ και έχετε το χρόνο σα και το χώρο σα για να το ανακαλύψετε. Όσοι λοιπόν το ακούτε σταθερά, πατήστε το follow σα και άμα ψήνεστε και έχετε το χρόνο και την ευγενή καλοσύνη, βάλετε και μια κριτική. Κάτι άλλο το οποίο δεν έχω κάνει στα τελευταία podcast και βασικά γενικότερα δεν το έχω κάνει ε, παρά μόνο στο QA, είναι τα όποια σχόλια έχουν αφαιθεί σε επεισόδιο στο Spotify, τα οποία προς το παρόν είναι πολύ λιγότερα από ό,τι έρχονται στο Instagram για να μου δώσουν μια κριτική για το χύψη επεισόδιο, δεν τα έχω ακουμπήσει πολύ. Είτε είναι ε, μια ερώτηση, είτε είναι ε, απλά ένα σχόλιο. Συνεπώς σκέφτηκα να αρχίσουμε έτσι στην αρχή κάθε επεισόδιο να σχολιάζουμε και αυτά τα σχολιάκια σας για να δημιουργούμε έτσι μια πιο όμορφη αλληλεπίδραση. Λοιπόν. Θα πιάσω τα τελευταία δύο για να μην το πλατιάσουμε πάρα πολύ, ούτως άλλως είναι λίγα τα σχόλια εδώ. Ο Δημήτρης, ο Καλογερόπουλος, ε, μου δίνει respect που απάντησε αυτό που μου είχε ρωτήσει στο επεισόδιο Q&A για την ε, διαφορά με την οποία χειρίστηκε η Ευρώπη την υπόθεση της Μακάμπη συγκριτικά με την Τσέσσεκα στο μπάσκετ και γενικότερα τον ε, Ισραηλινό ομάδα με τον Ρώσικο και ότι κάποιο άλλο ποντ το οποίο ε, ρώτησε κάτι αντίστοιχο δεν πήρε απάντηση. Κοίταξε, νομίζω ότι η απάντηση ήταν πάρα πολύ απλή, γιατί ήταν και πάρα πολύ ξεκάθαρη. Δεν είναι ότι ανακαλύψαμε την Αμερική μαζί. Απλώ ε, φαντάζομαι ότι σου κάνει αίσθηση για χύψη λόγου, ενδεχομένω και προφανή, το ότι μπήκε σε δικασία να το απαντήσω. Ε, νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε τη ε, δύναμη τη γνώμη μα όταν αυτή δεν είναι τοξική. Θα μου πει, βέβαια, εμεί, αν έχουμε τοξική γνώμη, δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε ε, οι ίδιοι. Βέβαια, μερικέ φορέ υπάρχει και αυτό. Σε κάθε περίπτωση όταν έχω ξεκάθαρη γνώμη θα προσπαθώ να απαντάω πάντα ώστε να ξέρετε κι εσείς πώς σκέφτομαι, πώς αντιλαμβάνομαι την κατάσταση και ποια είναι η γενικότερα γνώμη μου για ό,τι συμβαίνει. Ο Νίκος Θεοδωρίδης φιλαράκι σε την πατρίδα από μου λέει μόνο η καψούρα, μόνο ελπίδες οικειών. Στέλνω την αγάπη μου στις εξωτικές οικές, στις πάντα εξωτικές οικές Θεσσαλονίκης, για όσους δεν γνωρίζουν. Ο Χρήστο, ο Στεφανόπουλο, μου λέει Δημήτρη, συγχαρητήρια για την νέα προσπάθεια. Φοβερό περιεχόμενο. Να είσαι καλά, αρχικά, Χρήστο. Ε, επισκέπτομαι, λέει συχνά, Αμβούργο, Βρέμι, λόγω δουλειά. Άρα είσαι μόνιμο κάτοικο τη Γερμανία. Μου λέει πόσο εύκολο είναι να βρω εισιτήρια σε εντό έδρα αγώνα Αμβούργου, Σαν Πάουλη ή Βέρντερ. Ε, δεν έχω προσωπική άποψη. Θεωρώ ότι θα είναι ίσω λίγο πιο εύκολο στη Βέρντερ και στο Αμβούργο που είναι λίγο πιο μεγάλη τα γήπεδα από τη ε, Σαν Πάουλη. Νομίζω ότι θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιο ντόπιο, γιατί γενικότερα έχουν πάρα, πάρα πολλά διαρκεία όλε οι γερμανικέ ομάδε, όχι μόνο αυτέ, και τρομερή πληρότητα, τρομακτική πληρότητα. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή που κάνουμε το podcast, διάβασα ένα απίστευτο άρθρο το οποίο δείχνει το πόσο μπροστά είναι το γερμανικό ποδόσφαιρο και πόσο αντικειμένο είναι στην αντίληψή μα γύρω από το τι σχέση έχουν οι Γερμανοί με τον οπαδισμό και το ποδόσφαιρο γενικότερα του έχω εκθιάσει αρκετέ φορέ. Ε, δεν είμαι μόνο φιλογερμανό, είμαι φιλο, ε, Αργεντίνος και φιλο Ισπανός και φιλο Ισπανό και φιλο Άγγλο. Γενικότερα, όποιοι ε, προσεγγίζουν το ποδόσφαιρο με ωραίο τρόπο, είμαι φίλο του. Οπότε ε, το βάζω αυτό το disclaimer για να μα ξεκάθαρει. Διάβασα ότι η Bundesliga 2, η Zweite Liga για του λάτρε τη ε, γερμανική γλώσσα, έκοψε αυτό το Σαββατοκύριακο πιο πολλά ειστήρια από την Bundesliga. Χωρί αυτό να έχει γίνει γιατί στην Bundesliga έχει κάποιο και κλεισμένο το θυρών. Ε, Super League, ε, ΕΠΟ. Ούτε γιατί κάποιε ομάδε δεν έχουν κόσμο και δεν μαζεύουν κανέναν πλέον πλην των συγγενών των παικτών κτλ. Αυτό συνέβη απλώ διότι έκατσαν έτσι οι αναλογίε όπου κάποιε ομάδε με μεγαλύτερη κοινότητα στην Bundesliga έπαιζαν εκτό ενδεχομένω. Για παράδειγμα, η Μπάγκερ έπαιζε εκτό. Και κάποιε ομάδε ε, πολύ λαοφιλεί ή με πολύ μεγάλα γήπεδα στην Zweite Liga, Συγκεκριμένα η Χέρτα και η Σάλκε παίζανε και το Αμβούργο, παίζανε ε, ω γηπεδούχοι. Οπότε έγινε αυτό το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό, διότι δεν ξέρω αν έχει συμβεί ξανά σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα του πλανήτη. Δηλαδή θα το ψάξω έτσι από πορεία. Δεν είχα τον χρόνο να το ψάξω πριν έρθω εδώ να μιλήσω. Οπότε απολογούμε γι' αυτό, αλλά θα το ψάξω σίγουρα. Έτσι, μια, μια ακόμα αποθέωση προ Γερμανού. Άρα, φλαράκι μου, καλύτερα να ψάξει με άτομα από εκεί, όπου ενδεχομένω να έχουν κάποιο διαρκεία και να μπορέσουν να σε εξυπηρετήσουν ή να γνωρίζουν το άτομο το οποίο θα κάνει αυτό το πάντρεμα. I know a guy who knows a guy, ούτω ή, ή άλλω έτσι έχουμε βγάλει κι εμεί δύο ζευγάρι να σου πω την αλήθεια. Άλλα δύο σχολιάκια που έχω εδώ πέρα να τα πω ο Κώστα θέλει να έρθει μαζί μα σε ένα ταξίδι του Μπολ Είμαι πολύ καλή παρέα. Γίνεται, λέει. Είναι από Θεσσαλονίκη, φίλο του Ηρακλή, όπω δηλώνει. Ε, κοίταξε να δει, ήταν πάντα στο μυαλό μα να κάνουμε μερικά ταξίδια κάποια στιγμή, στα οποία να μπορεί να συμμετέχει ο κόσμο με το αντίστοιχο αντίτιμο το οποίο έχει να κάνει με τα αεροπορικά του, με, το... με τι διαμονέ του κτλ. Ή ε, να γίνει τύπου θεματικά και να μέσω κάποιου χορηγού ή και από εμά του ίδιου να είναι ένα-δύο τυχεροί που θα του τα καλύψουμε και όλα. Συνεπώ, ναι, μεν το ρωτά έτσι ψηλό στο χαβαλέ, αλλά σου λέω ότι υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο να συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Δεν ξέρω αν θα είναι στο άμεσο ή όχι. Και ένα τελευταίο, ο Νότ Τζόνι λέει: Έχω την τύχη 22 μου να έχω επισκεφθεί το Άμφιλ με τον πατέρα μου δύο φορέ. Άρα με κερδίζει δύο-ένα ο Τζόνι. Ο Νότ Τζόνι, βασικά για του λάτρε τη ακριβολογία. Αλλά η πραγματική ευτυχία για μένα ήταν όταν κατάφεραν τον πίσω, τον ηρακλιδέα πατέρα μου, να έρθει στην ντουμπο μαζί μου. Το οποίο είναι ιδιαίτερο. Το ότι έκανε την καρδιά του Πέτρα για το γιο του, για τον κανακάρι του, έτσι. Και όχι απλά μόνο τον έχει πληγώσει, και το λέω εντό εισαγωγικών και με ε, χαβαλέ σαν διάθεση, δεν το λέω με εγώ τρόπο. Ναι, με τον έχει πληγώσει, παρόλα αυτά έκανε την καρδιά του Πέτρα και ήρθε έτσι μαζί σου στο γήπεδο να δείτε την ομάδα σου και ενδεχομένω αν δεν το έκανε φανερά, να ξέρει ότι το έχει κάνει σίγουρα από μέσα του. Χάρη και με τη χαρά σου, αν κέρδισε. Ο Πάοκ, αν δεν κέρδισε, ενδεχομένω και να, να ήταν λίγο έτσι, πώ να το πω, ε, να ήθελε να σε παρηγορήσει, αλλά μέσα του να έχει και μια μικρή χαρά και εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό. Πώ είναι. Αυτά είναι τα ωραία πάντω. Αυτά είναι τα ωραία. Όταν είναι σε αυτό το επίπεδο, είναι τα ωραία. Λοιπόν, έχοντα κάνει όλη αυτή την εισαγωγή για να πω μερικά πράγματα σχετικά με, το, με την υποστήριξή σα ή για να διαβάσω μερικά σχόλια. Θα πιάσουμε τώρα τα δύο θεματάκια τα οποία νιώθω ότι έχουν νόημα σε αυτό το podcast να ασχοληθούμε. Το πρώτο είναι αυτή η κατάσταση, μία άλλη λέξη μου ήρθε αλλά δεν τη χρησιμοποιήσω για να είμαστε κύριοι, με την μπλε κάρτα. Στο, στα social media του Sport24 θα βρείτε ένα real ή short στο που θα το βρείτε, το οποίο έχει κάνει η Μαρία Κουβέλη, η οποία αναλύει λίγο την φάση. Απλά πάμε να δούμε λίγο μαζί τι είναι η μπλε κάρτα. Είναι μια ιδέα τη EFAB να μπει ε, μια τρίτη κάρτα στο ποδόσφαιρο. Πιθανόντα οι περισσότεροι το έχετε δει ήδη, ε, η οποία θα έχει να κάνει με μια δεκάλεπτη αποβολή. Ε, Λε και παίζουμε πόλο, α πούμε, ή κάτι τέτοιο, που δεν είναι δεκάλεπτη, απλά καταλάβατε σε μια αναλογία. Μια δεκάλεπτη αποβολή, η οποία θα προκύπτει από δύο λόγου. Ο πρώτο είναι αν. Ο παίκτη, ο οποίο κάνει την παράβαση, έχει σταματήσει μια υποσχόμενη επίθεση. Και ο δεύτερο είναι αν ε, ο διαιτητή έχει δεχθεί μια επίθεση λεκτική, ενώ, μια πρεπή συμπεριφορά απέναντί του, παιδί μου είναι μια χειρονομία ή κάτι. Πριν πω τη γνώμη μου για αυτά τα δύο, αυτούς αυτού του δύο λόγου και για την κάρτα, θα πω το εξή. Αντιλαμβάνομαι ότι μερικοί είναι πάρα πολύ προοδευτικοί και είναι πολύ ανοιχτοί σε αλλαγέ, όχι στο ποδόσφαιρο, γενικότερα στη ζωή, και δεν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Απλά μερικέ φορέ δεν μπορούμε να τα πειράζουμε και όλα, και αντιλαμβάνομαι ότι και μερικοί ακόμα εστερνίζονται πλήρω και χωρί ε, φίλτρα το σενάριο το against modern football και του αντιλαμβάνομαι και αυτού το ίδιο, διότι και αυτοί έχουν μια ρομαντική σκοπιά, μια ρομαντική γωνία τη ζωή του και με βάση αυτή πορεύονται και δεν είναι πάρα πολύ ε, ανεκτικοί, να το πω έτσι, ή δεκτικοί, αν θέλετε, σε αλλαγέ. Ποιο είναι το θέμα όμω εδώ πέρα. Το ποδόσφαιρο, σαν άθλημα, έχει μερικέ σταθερέ, μερικέ αξίε και μερικά πράγματα τα οποία μεταβάλλονται μέσα στον χρόνο. Κάποια από αυτά που εμεί τα θεωρούμε σαν σταθερέ δεν είναι στην πραγματικότητα, απλά επειδή εμεί μεγαλώσαμε με αυτά, τα αντιλαμβανόμαστε έτσι. Φερειπίν, κάποιο μπορεί όταν οι αλλαγέ γίνανε από 3-5 να θεώρησε ότι είναι μια αλλαγή κόντρα στο DNA του ποδοσφαίρου, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια ύπαρξη του ποδοσφαίρου από το 1857 μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάρα πολλέ αλλαγέ γύρω από τι αλλαγέ των παικτών και το πώ μπορεί να κάνει αλλαγέ και το πόσε αλλαγέ μπορεί να κάνει και όλα αυτά. Άρα είναι κάτι το οποίο συνεχώ μεταβάλλεται και δεν έχει επηρεάσει αρνητικά, κατά την προσωπική μου εκτίμηση τουλάχιστον, μέχρι σήμερα το ποδόσφαιρο. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο και εγώ είμαι πιο ανεκτικό. Το σενάριο του να δίνονται πιο πολλά λεπτά καθυστερήσει στο ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο επίση είμαι. Δηλαδή, να πηγαίνει λίγο με πιο καθαρό χρόνο το ποδόσφαιρο είναι επίση κάτι το οποίο είμαι ανεκτικό, να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν μερικά πράγματα όπω, π.χ., είναι το offside που κάποια στιγμή συζητήθηκε. Θέλω να πιστεύω σε ό,τι σοβαρό επίπεδο και νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο από όλου μα. Το να σταματήσει το offside και να βλέπουμε περισσότερα γκολ, το οποίο είναι κάτι το οποίο προφανώ ε, δεν θεωρώ ότι κάποιο άνθρωπο ο οποίο αντιλαμβάνεται γιατί μιλάμε, το λέει σοβαρά. Δεν είμαστε σε μια λάνα, δεν είμαστε στην γειτονιά μα. Όπου ακόμα και εκεί πέρα, αν κάποιο. Ναι, δεν είχαμε offside, αλλά αν θυμάστε καλά, όταν κάποιο την έπεφτε προ την περιοχή και σε κάθε γέμισμα ήταν τα τετ, φωνάζαμε περιπτεράκι, περιπτεράκι και φτάνει και ε, ε, βγάλει τον έξω και δεν το, την επόμενη μέρα δεν τον φωνάζαμε να έρθει να παίξει μαζί μα. Άρα, α ξεκινήσουμε από τα πιο απλά. Ακόμα και εκεί πέρα που δεν κρίνονταν τίποτα πέρα από την περηφάνεια τη παρέα. Δεν θέλαμε κάποιον που κάνει περιπτεράκι, δεν θέλαμε κάποιον που είναι συνέχεια πίσω την πλάτη τη άμυνα. Συνεπώ είναι η δομή του ποδοσφαίρου έτσι, όπου για παράδειγμα αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν. Δεν χρειάζεται να τα απαριθμίσουμε όλα. Για μένα, σαν Δημήτρη, η μία τρίτη κάρτα σε πρώτη φάση, σε πρώτο επίπεδο, είναι κάτι τέτοιο. Πολλό δε μάλλον, και έρχομαι τώρα στην αρχή τη κουβέντα μα, αν αυτή η τρίτη κάρτα προκύπτει από δύο διαστημικά αυθαίρετα κριτήρια. Δηλαδή, τι θα πει ε, υποσχόμενη επίθεση. Δηλαδή δεν είπαμε καν ο τελευταίο παίκτη. Από τα πλάγια, α πούμε. Αυτό μου πει είναι κόκκινη. Κατάλαβα, δηλαδή. Κάτι λίγο πιο ξεκάθαρο. Δηλαδή, πώ πώς θα αντιχαρακτηρίσουμε υποσχόμενη επίθεση. Και δεν θα έχει κίτρινη και θα έχει μπλε. Και δεν θα έχει κόκκινη. Δηλαδή, πόσα ε, ε, ξεχωρίζουμε τι υποσχόμενε επιθέσει με το αν έχουν μπλε, κίτρινη ή κόκκινη. Επίση, ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα κριτήριο το οποίο είναι πάρα πολύ ε, λάθο, διότι τακτικά πάρα πολλέ μικρομεσαίε ομάδε ή αν θέλετε πιο αδύναμε ομάδε, οι οποίε ε, καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν ισχυρό ή και έναν πανίσχυρο αντίπαλο, πολλέ φορέ χρησιμοποιούν τακτικά το φάουλ, το σκόπιμο, ώστε να πάρουν μια κίτρινη κάρτα ή να μην πάρουν για καμία κάρτα και να σταματήσουν μια αντιπίθεση ή και μια επίθεση. Τι του λες, ότι θα παίξετε για 10 λεπτά με 10 παίκτε ή και με 9 παίκτε, άμα γίνουν δύο τέτοια πράγματα. ή αν έχουν ήδη μια κόκκινη. Θα παίξετε άλλα 10 λεπτά με ένα ακόμα παίκτη έξω, δηλαδή. είτε είναι 9 είτε είναι 8, οτιδήποτε δηλαδή. Είναι αστείο για μένα. Και το άλλο κριτήριο είναι το επίση αυθαίρετο και επίση ε, ανεξήγητο του έκανε, λέει, μία απρεπή συμπεριφορά προ τον διαιτητή. Οκ, okay, αν δεν τη δούμε. Και απλά την α, μ, δούμε έναν παίκτη να μιλάει. Γιατί πώ ξέρουμε αν του πει κάτι το οποίο έχει, είναι τόσο απρεπέ, ώστε να βγει 10 λεπτά και να αφήσει την ομάδα του έκθετη για 10 λεπτά. Γιατί 10 λεπτά είναι, ε, μπορεί να γίνει ένα αιώνα, έτσι. Μέσα 10 λεπτά έχουμε δει να γυρίζουν ε, παιχνίδια ολόκληρα. Το, η Λίβερπουλ στην Κωνσταντινούπολη περίπου τόσα λεπτά χρειάζεται. Και φανταστείτε λοιπόν ο Κάραχερ να, μέσα στην τρέλα του να είχε πει κάτι στον διδυτή και να παίζει Λίβερπουλ με 10 έτσι για 10 λεπτάκια. Πιθανότατα δεν θα γίνει ποτέ αυτό το θαύμα. Συνεπώ, πέρα από το ότι δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια τρίτη κάρτα και τα κριτήρια τα οποία προτείνανε για να βγαίνει ο παίκτη για 10 λεπτά έξω είναι, ε, επιτρέψτε μου να πω, απόλυτα, απολύτω αστεία. Έτσι, απολύτω αστεία κριτήρια. Είναι για εμένα ίσω και 100% αυθαίρετα. Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο, διότι στο πρώτο επαναλαμβάνω, είναι πολύ θολό το ανάμεσα στο αν αυτή η υποσχόμενη επίθεση είναι κίτρινη, είναι κόκκινη, είναι μπλε. Δεν είναι το ουράνιο τόξο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι μια παλέτα χρωμάτων και εμεί αποφασίζουμε ποιο χρώμα θα δώσουμε. Θα πάμε σε ένα αυθαίρετο περιβάλλον έπειτα, όπου ο κάθε διαιτητή θα έχει ξεχωριστά κριτήρια και αυτό που ένα το έδωσε μπλε, ο άλλο το δίνει κίτρινη, ο άλλο το δίνει δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Δηλαδή, ένα μπέρδαμα και μισό. Όποιο άνθρωπο σκέφτηκε αυτό που λέει από είναι μια τρίτη κάρτα και μάλιστα με αυτά τα κριτήρια, φέρε το να το βραβεύσουμε με το Χρυσό Βατόμουρο. Δηλαδή, πραγματικά συγχαρητήρια. Από ό,τι βέβαια έχω καταλάβει, αυτό έχει μαγκώσει κατευθείαν γιατί υπήρξαν πολλέ αντιδράσει και ελπίζω να μην διαβάσω κανένα άρθρο ξανά σχετικά με, το... με την μπλε κάρτα ή με την πράσινη κάρτα ή με την φούξη ή με τη μαύρη ή με την λευκή. Έτσι, κάρτε στο ποδόσφαιρο με τα σημερινά δεδομένα είναι δύο. Είμαστε εντάξει με αυτό. Δεν χρειάζομαστε μία ακόμα κάρτα, δεν χρειάζομαστε μία ακόμα ποινή στο ποδόσφαιρο. Προσέξτε το. Ποινή, γιατί κάρτα είναι ποινή. Δηλαδή, εμεί χρειαζόμαστε το κάνουμε το άθλημα πιο εντυπωσιακό. Όχι να δημιουργήσουμε ανισορροπίε ξαφνικά τη διάρκεια του αγώνα. Γενικότερα, ε, υπάρχουν διάφορε αλλαγέ που γίνονται στο ποδόσφαιρο και στον τρόπο που αυτό είτε διοικείται, είτε το σφυρίζουμε, είτε το παίζουμε κτλ. Κάποιε από αυτέ ακόμα τι ε, βλέπουμε, ακόμα προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στο νέο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί. Δεν χρειαζόμαστε κάτι καινούργιο, πόσο μάλλον δεν κάτι καινούργιο το οποίο δεν έχει κανένα ύπαρξη. Το τελευταίο πράγμα το οποίο θα συζητήσουμε σε αυτό το podcast είναι μία δήλωση που διάβασα από τον κύριο Μπαλτάκο η οποία για να τη μεταφράσουμε στο σωστό της επίπεδο δεν όρισε απόλυτα το πού θα γίνει ο τελικό κυπέλου και πώς θα γίνει αλλά έδωσε μία πρώτη κατεύθυνση στο ότι ο τελικό κυπέλου θα γίνει πάνω κάτω με αυτά τα κριτήρια τα οποία αναφέρθηκαν σε αυτήν τη δήλωση, ανεξαρτήτω το που θα γίνει και ποιο γήπεδο θα είναι διαθέσιμο εκείνη την εποχή, όπω και ο ίδιο δήλωσε, και ποιο γήπεδο οι ομάδε θα δεχθούν, οι ομάδε που θα παρτίζουν το τελικό. Αλλά αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω εγώ με αφορμή αυτή τη δήλωση, χωρί να γνωρίζουμε ακόμα επισήμω το τι θα γίνει στον φετινό τελικό κύπελο Ελλάδο και γενικότερα στο κύπελο Ελλάδο Ποδοσφαίρου από εδώ και πέρα, είναι ότι αρχίζουμε λίγο. για το βλέπω και στα σχόλια να το θεωρούμε ε, λογικό και OK το ότι οι τελικοί θα γίνουν κλεισμένοι των θηρών με προσκλήσει, οι οποίες οποίε πολλές φορές πηγαίνουν στα άτομα από όλε τι ομάδε, σήμερα αυτό έτσι, όχι από μία ή δύο, από όλε τι ομάδε. Πηγαίνουν στα άτομα τα οποία θεωρητικά λόγω αυτών των ανθρώπων δεν είναι όλοι οι υπόλοιποι στο γήπεδο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορείτε να το σκεφτείτε αυτό που λέω, γίνονται τελικοί λάδος από το 2016 και μετά, πολλοί εξ αυτών και κλεισμένων των θυρών, όπου οι δύο ομάδε παίρνουν προσκλήσει, είτε αυτή η ομάδα λέγεται ΑΕΚ, είτε λέγεται ΠΑΟΚ, είτε λέγεται Ολυμπιακό, είτε οτιδήποτε, αλλά κυρίω αυτέ οι τρει παίξαν και κλεισμένων των θυρών, παίρνουν λοιπόν προσκλήσει και οι προσκλήσει πηγαίνουν στα άτομα, ολογράφο σε οργανωμένου, τα οποία θεωρητικά λόγω αυτών και λόγω του ότι δεν μπορούν να του ε, σταματήσει η αστυνομία. Λόγω αυτών δεν Γίνεται ε, κανονικά ο τελικό. Άρα, στην ουσία, έχουμε ένα τελικό όπου βρίσκονται οι παίκτε, οι πρόεδροι και οι οργανωμένοι. Δηλαδή, άμα το σκεφτείτε, η Ελλάδα βιώνει αυτή την παράνοια. Δηλαδή, πραγματικά αυτή την παράνοια. Ενώ θεωρητικά μιλάμε για κλεισμένο το φυρό και ότι δεν είμαστε κανένα για τίποτα κτλ., καταλήγουμε στο να βλέπουμε τελικού, με εξαίρεση στον περσινό τελικό, στο Βόλο, όπου νομίζω έγινε με. Ε, τόσο απειροελάχιστε προσκλήσει που εν τέλει ε, μπήκαν κυριολεκτικά μόνο οι πρόεδροι και οι τεχνικοί διευθυντέ κτλ. Από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον. Ζούμε λοιπόν τελικού, οι οποίοι θα απλά είναι παροδία και κλεισμένο των θυρών, είναι με άτομα τα οποία θεωρητικά δεν τα θέλουμε εκεί. Το λέω τρίτη φορά, δηλαδή, για να καταλάβουμε λίγο σε τι φάση βρισκόμαστε. Έχουμε κάνει OK το ότι δεν μπορούμε να διοργανώσουμε ένα τελικό κυπέλο με κόσμο, δεν μπορούμε να διοργανώσουμε ένα τελικό στο οποίο να μην γίνει βαγδάτη το γήπεδο, λε και μόνο η Ελλάδα έχει τόσο σκληρό κόσμο, λε και μόνο η Ελλάδα έχει ε, οργανωμένου, να το πω, ή και απλού φιλάθλου, οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι και δεν μπορούν να σταματήσει κανένα. Έχουμε δαιμονοποιήσει τα πάντα. Σαφώ και υπάρχουν ε, στοιχεία, σαφώ και υπάρχουν περιστατικά, σαφώ και γίνουν, έχουν γίνει τελικοί με επεισόδια και τελικοί για του οποίου όχι απλά δεν πρέπει να είμαστε περήφανοι, αλλά θα πρέπει να ντρεπόμαστε και να σκύβουμε το κεφάλι κάθε φορά που. Παίζονται στιγμιότητά του, παρόλα αυτά, είναι δεδομένο και έχει συμβεί αρκετέ φορέ ότι, άμα θέλουμε να το οργανώσουμε σωστά, μπορούμε να το κάνουμε. Και για να το ξαναπώ, δεν θεωρώ ότι είμαστε οι χειρότεροι στον πλανήτη, όταν λοιπόν η συντριπτική πλειοψηφία όλων των υπολείπων διοργανώνουν τελικού κυπέλου, κάπου οτιδήποτε, με κόσμο και των δύο ομάδων. Και όταν μιλάω για τη συντριπτική πλειοψηφία του πλανήτη, ενώ για τι χώρε οι οποίε είναι παρόμοιε με εμά. Δεν, δεν πάω σε Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία. Δεν μιλάμε για αυτέ. Μιλάμε για Σερβία, μιλάμε για Τουρκία, μιλάμε για Βουλγαρία, μιλάμε για Κροατία. Γιατί καλό ή κακό σε επίπεδο mindset εκεί είμαστε. Σε αυτό σημείο βρισκόμαστε. Όλοι αυτοί λοιπόν διοργανώνουν τελικού κυπέλου κανονικά, γιατί μάλλον αυτοί έχουν πιο ήπιες αντιδράσεις, είναι πιο νορμάλ κατάσταση εκεί πέρα, μόνο εμείς είμαστε προβληματικοί και μάλλον εκεί πέρα έχουν καλύτερη οργάνωση. Οπότε δηλαδή πρέπει να κάνουμε ειρήνη με τον εαυτό μας ποια από τις δύο παραδοχές θα υιοθετήσουμε. Ή την παραδοχή ότι είμαστε ανίκανοι και δεν έχουμε την οργάνωση να κάνουμε το οτιδήποτε σε όλα τα επίπεδα, οι ίδιες οι ομάδες, οι ίδιοι οπαδοί και η Ομοσπονδία. Όλοι είμαστε ανίκανοι να κάνουμε το οτιδήποτε ή δεν μα ενδιαφέρει. Πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή. Γιατί δεδομένα δεν είμαστε μοναδικοί που έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και βλέπω ότι κάθε χρόνο προσπαθούμε να υιοθετήσουμε την ίδια τακτική ότι θα πάμε και κλεισμένο θυρών ή είμαι μόνο μαθητέ ή οτιδήποτε. Να κάνουμε ένα τελικό κυπέλου, ο οποίο στο τέλο τη ημέρα θα είναι δυσφήμιση. Σε, ένα, σε μια διοργάνωση η οποία προσωπικά για μένα είναι ήδη υποβαθμισμένη σε ένα απίστευτο επίπεδο, είναι ήδη μια διοργάνωση η οποία δεν ευδοκιμούν καθόλου οι εκπλήξει. Είναι οριακά πιθανό να δούμε μια ε, μικρή ομάδα, να το πω έτσι, στο τελικό κυπέλου, ή μια ομάδα δύναμη, ή μια ομάδα η οποία οικονομικά δεν είναι στα ίδια επίπεδα, ή μια ομάδα που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Όποια ορολογία από αυτέ θέλετε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Έτσι, όπω έχει στηθεί λοιπόν το κύπελο, είναι τα μαμ, να το πω έτσι λίγο πιο συναργό, στο να πάνε μεγάλε ομάδε, ξανά και ξανά, οι ίδιε και οι ίδιες, πάντα η πιο δυνατή. Σε μια τέτοια λοιπόν διοργάνωση, την κάνουμε και κλεισμένον των θυρών και το τρόπο αυτό έχει τη μικρότερη αξία από την αρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου μέχρι και σήμερα. Είναι πραγματικά ένα πολύ κομβικό σημείο να αλλάξουμε νοοτροπία σε αυτό όλοι, είτε είναι επίσημοι φορεί, είτε είναι φίλαλοι, είτε είναι οι ίδιε οι ομάδες, είτε οτιδήποτε έχει Άμεσο θεσμικό ρόλο ή και όχι, στο πώ αντιλαμβανόμαστε τους αγώνε με κόσμο και των δύο ομάδων. Πώ αντιλαμβανόμαστε μία ποδοσφαιρική γιορτή, διότι έχουμε τα αντικειμενικά μας προβλήματα που το έχουμε αναδείξει εκατοντάδε φορέ με διαφορετικού τρόπου, υπάρχουν δεδομένα ελληνικέ παθογενείες αλλά επίση δεδομένα, άμα θέλουμε πραγματικά να λύσουμε ένα πρόβλημα, δεν είναι αυτό ο τρόπο. Αυτό είναι ένα τρόπο όπου αναβάλουμε το πρόβλημα. Είναι ένα τρόπο που το βάζουμε άλλη μια φορά κάτω το χαλάκι, άλλη μια φορά φταίνε οι κακοί οπαδοί ή οι κακέ ομάδε που του μαζεύουν, ή η κακή ομοσπονδία που δεν ενδιαφέρεται, ή η κακή αστυνομία που λέει όχι. Όλοι αυτοί, μάλλον, έχουν ξεχωριστά το δικό του μερίδιο ευθύνη και επειδή όλοι αυτοί, όλοι εμεί, αν θέλετε, αρνούμαστε το μερίδιο ευθύνη μα, έχουμε φτάσει σημείο να έχουμε το πιο περίεργο θεσμό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ή αν θέλετε, στο εντό εγωγικών, στο παγκόσμιο προηγμένο ποδόσφαιρο. Γιατί δεν θα πάρουμε σε κριτήριο τι χώρε οι οποίε είναι με 30.000 πληθυσμό ή η η Αφρική που οι άνθρωποι έχουν άλλα προβλήματα. Και το τελευταίο που του ενδιαφέρει να κάνουν ένα θεσμό κυπέλου σοβαρό. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να την κοιτάξουμε την αλήθεια στα μάτια Ξέρω ότι δεν σα αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα θέματα όταν τα πιάνω. Ξέρω ότι ενδεχομένω μιλάω αρκετή ώρα για κάτι το οποίο μόνο ευχάριστο δεν είναι. Αλλά κάποια στιγμή, ακόμα και στο πιο απλό πράγμα που κάνουμε, το οποίο είναι να αφήσουμε ένα σχόλιο σε ένα άρθρο, να μιλήσουμε με ένα φίλο μα, να πάρουμε ένα τηλέφωνο σε ένα ραδιόφωνο ή οτιδήποτε, ακόμα και σε αυτό θα πρέπει να ξαναγίνουμε απαιτητικοί και να ζητάμε καλύτερε συνθήκε, όχι για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα για την κοινωνία. Αλλά επειδή καλό ή κακό το ποδόσφαιρο, όπω μα αρέσει να λέμε, εκείνη είναι πραγματικότητα, είναι καθρέφτη τη κοινωνία, θα βρει κάποια σημεία να σταματήσουμε να είμαστε OK με διοργανώσει οι οποίε προσβάλλουν την νοημοσύνη μα και εμά του ίδιου. Ελπίζω να μην σα κουράσα πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα. Περιμένω τα σχολιάκια σα και για αυτό το επεισόδιο. Και όπω είπαμε, βαρέθε ένα like, follow όπως θέλετε πείτε το και μία βαθμολόγηση. Να είστε καλά, τα λέμε την επόμενη Παρασκευή.